αυτά που τους ξεσκεπάζουν. Γιατί ξέρετε, ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Ακόμα και αν τόσα χρόνια προσπαθούσαν όλα αυτά να τα κρύψουν κάτω από τον ήλιο της Βεργίνας. Οι τελευταίες αποκαλύψεις όμως ήρθαν να ξεσκεπάσουν το πραγματικό πρόσωπο του καθενός. Να δείξουν ποιος αληθινά είναι πατριώτης και σηκώνει ακόμα και το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος για να υπηρετήσει την πατρίδα και ποιος εκμεταλλεύεται για ψυχοθυρικούς λόγους ακόμα και τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Εμείς με μεγάλο κόπο, με μεγάλο θάρρος και με μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις εξασφαλίσαμε μια συμφωνία για την οποία κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας θα πρέπει να είναι περήφανος. Γιατί με τη συμφωνία αυτή εξασφαλίσαμε όχι μόνο τη σύνθετη ονομασία έναντι όλων, αλλά κυρίως την εξάλληψη του αλυτρωτισμού, την πιο επίσημη αποδοχή από όλους της ελληνικότητας της αρχαίας Μακεδονίας, αγάλματα που αμφισβητούσαν αυτή την αλήθεια στη γειτονική χώρα ξυλώθηκαν, ταμπέλες με ονόματα δρόμων και δημόσιων χώρων που την πρόσβαλαν αυτή την αλήθεια ξεκρεμάστηκαν. Το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας άλλαξε και τα σχολικά τους βιβλία επίσης. Σαν αποτέλεσμα, σήμερα έχουμε στα βόρεια σύνορά μας έναν φίλο, έναν σύμμαχο και όχι έναν εχθρό. Σήμερα τα δικά μας πολεμικά αεροσκάφη και όχι τα τουρκικά προστατεύουν τον εναέριό τους χώρο. Σήμερα με τον δικό μας στρατό συνεργάζεται το δικό τους και όχι με τον τουρκικό στρατό. Σήμερα το κλίμα φιλίας που προωθείται σε όλα τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει και πάλι τη μεγάλη ιστορική ευκαιρία να γίνει οικονομική, εμπορική, πολιτιστική πρωτεύουσα όλων των Βαλκανίων και η Μακεδονία μας να ξεφύγει από το καθεστώς της περίκλης της περιοχής και να ηγεμονεύσει ειρηνικά στα Βαλκάνια. Αυτά είναι με δυο λόγια αυτά που πετύχαμε εμείς.